Παρακαλώ τώρα να έρθει στο βήμα ο σεβασμιότατος και λογιότατος καθηγητής και Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλουπόλεως κύριος κύριος Ιερεμίας. Ο ιεράρχης με τον αγωνιστικό παλμό και τον ορθοτομούντα λόγο της αληθείας, ο οποίος ινάλωσε τη ζωή του παιδιόθεν στο Ευαγγέλιο της αγάπης. Παρακαλώ, σεβασμιότατε. Σεβασμιότατοι πατέρες, Άγιοι εκπρόσωποι του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου μας, πατέρα Κωνσταντίνε, σεβασμιότατε Άγιε καθηγούμενε της Ιεράς Μητροπόλεως Καρακάλου και λαέ του Θεού ευλογημένε, έρχομαι από την Ιερά Μητρόπολη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, από την έδρα αυτή την πεφημισμένη Δημητσάνα, την πατρίδα την πατρίδα του Εθεομάρτυρος Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, που το σημείο που το σημείο της αγώνης του έδωκε το σύνθημα για εξέγερση εναντίον του Τούρκου εχθρού, και σας φέρω, αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί, από τα εγγόνια των αγωνιστών του 21, θερμό και γάρδιο χριστιανικό και πατριωτικό χαιρετισμό. Εμείς που είμαστε εδώ, ανήκουμε στην Αγία του Χριστού Εκκλησία, τη μία Εκκλησία, δηλαδή την Ορθόδοξη Πίστη. Σεις είστε τα φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας, και αφού έχετε φως, δεν έχετε καμία κοινωνία με το σκοτάδι. Σκοτάδι είναι η αίρεση. Σεις που είστε εδώ, ούτε που λυπηθήκατε για την παρέτηση του πρώτου Πάπα, ούτε και που πήγατε με χαρά στην ενθρόνηση του νέου Πάπα. Για να φιλήσετε μάλιστα και το χέρι του, προδοτικά κινήματα αυτά, αδελφοί χριστιανοί. Αλλά ως σήμερα εορταζόμενος Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πατήρ πατέρων, μέγας θεολόγος, λέγει τι εστί παπισμός, παπισμός είναι η αίρεση. Εμείς ήρθαμε σήμερα την ευλογημένη αυτή εσπέρα, αυτή την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι περίοδος μετανοίας, να ομολογήσουμε την αμαρτία μας. Όχι μόνο να ομολογήσουμε την αμαρτία μας, αλλά να, με τη χάρη του Θεού, να υποσχεθούμε τη μετάνοιά μας. Η αμαρτία μας είναι, αδελφοί, ότι κάποτε είμεθα εχμάλωτοι κάτω από το Τούρκο, ζυγό των Τούρκων, 400 χρόνια σκλαβιά, και ήρθε η ευλογημένη μέρα και ελευθερωθήκαμε και απολαμβάνομαι λευτεριά, αέρα ελευθερίας. Τα παιδιά είναι ελεύθερα να πηγαίνουν στο σχολείο. Τα παιδιά, λέγω, ελεύθερα με την τσάντα πηγαίνουν την ημέρα στο χωριό, στο σχολείο, και όχι τη νύχτα για το κρυφό σχολείο. Χτυπάει η καμπάνα ελεύθερα δυνατά. Πώς έγινε αυτό το θαύμα? Αυτό το θαύμα, αδελφοί μου, έγινε με την προσευχή στην Παναγιά, με την βοήθεια της Παναγίας μας. Την οποία ανακηρύξαμε υπέρμαχο στρατηγό και αργότερα η κυρία Θεοτόκος προστάτευε το ταλέπορο έθνος μας. Για να αναφερθώ αργότερα ποια είναι η μαυροφόρα εκείνη
στα βουνά της Αλβανίας, ξάπλωνε τα χέρια της και ευλογούσε τα παιδιά της και τα βούλια άλλαζαν στροφή. Γυμνήσαμε και πάλι και ποτέ και νυν την Παναγία μας σαν υπέρμαχο στρατηγό. Όπως το δηλώνει καθαρά και καθαρότατα ο παρακριτικός κανόνας στην Παναγία Προσιώτησα, που είναι συντεθειμένος ακριβώς για αυτό τη δουλεία του έθνους μας στο τουρκικό ζυγό, και πολλοί πιστοί ψάχνουν καθημερινώς μάλιστα και σήμερα τον παρακριτικό αυτό κανόνα, βλέπουμε ότι η προσευχή στην Παναγία των πιστών έκανε το θαύμα, αδελφοί. Τότε παπάδες, μικρά παιδιά, γιαγιούλες έκαναν προσευχή «Παναγιά, δώσε ελευθεριά στον τόπο», και μαζί με την προσευχή έκαναν το τάμα. Το τάμα, αδελφοί μου, όπως φαίνεται από την Αγία Γραφή αλλά και από τα βιώματα κάθε πιστού, έχει κάποια ψυχολογική ερμηνεία. Σαν τροποντινά να δεσμεύει το Θεό, όπως και ο ίδιος δεσμεύεται απέναντι του Θεού να γίνει αυτό το οποίο ζητάω, και η ανταπόδοση στο θαύμα αποδεικνύει πόσο πολύ εγκάρδιο είναι αυτό το οποίο επιθυμώ. Για να μην τα πολυλεύω, όταν δεν είχε τελειώσει ακόμη ο αγώνας, οι αγωνιστές είπαν να δώσει ο Θεός να ελευθερωθούμε, να κάνουμε πρωτεύουσα την Αθήνα και να οικοδομήσουμε ένα μεγάλο Θεό και να γράψουμε ένα μεγάλο ναό και να γράψουμε στο ναό αυτό «Η Ελλάδα ευγνωμονούσα το Σωτήρι Χριστό, με ευγνωμοσύνη προσφέρει τον όνομα αυτό». Επισημοποιήθηκε η ευχή αυτού του τάγματος από Εθνοσυνέλευση, την Τετάρτη Εθνοσυνέλευση, όχι μόνο, αλλά και από βασιλικό διάταγμα του Όθωνος. Την 25η Μαρτίου 1834. Και όμως, αδελφοί, πέρασαν από τότε πόσα χρόνια, 185 χρόνια, χτίστηκαν στην πατρίδα μας μεγαθύρια, οικοδομήματα πολλά και μεγάλα. Αυξηθήκαμε κατά τον πληθυσμό με την ευλογία της Παναγιάς μας. Χτίσαμε κινηματογράφους και κέντρα διασκεδάσεως, που αν ζούσε ο θηλυλικός Μητροπολίτης της Φλόρινας, πατήρ Αυγουστίνος. Κινηματογράφους και κέντρα διασκεδάσεως, για να έρχονται οι πριμαντώνες και τα καθάρματα της Ευρώπης να οργιάζουν. Θέλω στο ταπεινό μου λόγο να σας πω, αδελφοί μου, ότι η καθυστέρηση της εκπληρώσεως του τάγματος δεν είναι απλώς μικρό, είναι μεγάλο αμάρτημα και πεσύρει πάνω μας την οργή του Θεού. Παρακαλώ μην παραξηγηθώ από μερικούς της νεοπατερικής θεολογίας, οπαδούς και διδασκάλους. Όταν λέγω οργή Θεού, όταν η Εκκλησία λέγει οργή Θεού, είναι η άρση χάριτος. Σου παίρνει ο Θεός τη χάρη του, δεν θυμώνει ο Θεός, σου παίρνει τη χάρη του. Γιατί όπως λέγει ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για τον Θεό όλα είναι δυνατά. Ακούτε με την ευκαιρία να αναφέρω κάτι από τη θεολογία του Αγίου του σημερινού. Όλα είναι δυνατά για τον Θεό, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος. Ένα είναι αδύνατο για τον Θεό. Όλα τα μπορεί ο παντοδύναμος, ένα δεν το μπορεί. Τι δεν μπορεί ο Θεός? Να κατοικήσει σε ακάθαρτο. Αυτό δεν το μπορεί ο Θεός, να κατοικεί με ακάθαρτο. Και αν λοιπόν εμείς έχουμε ακάθαρτο καρδιά και παραβαίνουμε τα σαντολάς του Κυρίου Σαββαώθ, έρει ο Θεός τη χάρη του. Αυτό είναι οργή του Θεού. Λοιπόν, η καθυστέρηση του τάγματος είναι μεγάλο αμάρτημα.
αμάρτημα και πεσύρει πάνω μας την οργή του Θεού, εάν το καθυστερήσουμε περισσότερο. Και θα πω ακόμη ότι δεν δικαιολογούμεθα για την καθυστέρηση αυτή, γιατί έχουμε λαμπρά παραδείγματα πατέρων προγόνων. Κατά πρώτον θέλω να απαντήσω σε ένα ερώτημα που άκουσα, σε μία αντιφωνία που άκουσα, ότι καλά οι αγωνιστές είπαν αυτό και είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να το κάνουμε. Το είπαν αυτοί και ό,τι λέγουν αυτοί πρέπει και εμείς να το κάνουμε. Αδερφοί μου χριστιανοί, στη θεολογία μας υπάρχει μία βάση η οποία παρατηρείται από την παλαιά ακόμη Διαθήκη που λέγεται κολοκτιβίσμος. Αυτό αργότερα σαφηνίζεται και γίνεται individualismus. Τι είπα να πει κολεκτιβισμός. Κολεκτιβισμός σημαίνει ότι αποτελούμε ένα έθνος, μία κοινότητα και τα αμαρτήματα του ενός βαρύνουν όλη την κοινότητα. Γι' αυτό και γράφει ο Θεός στο Δευτερονόμιο, τα αμαρτήματα πατέρων βαρύνουν μέχρι τετάρτης γενεάς τα τέκνα. Να μην επεκτείνω και θεολογήσω στη βάση αυτή, η οποία είναι κλειδί και ερμηνεύει πολλά τεμάχια και περικοπάς της παλαιάς Θείας Διαθήκης. Θέλω να πω ότι εμείς αποτελούμε ένα έθνος, λέγεται ελληνικό έθνος, και ό,τι ο ένας αγωνίζεται, ο ένας απολαμβάνουν οι μητέπετρα. Έλα εδώ Κύριε που λες ότι δεν είμαι υποχρεωμένος εγώ να εκπληρώσω το τάμα του Κολοκοτρώνη. Πώς αναπνέεις την ελευθερία που έφερε ο Κολοκοτρώνης με τους αγώνες του. Όπως συμμετέχεις στο αποτέλεσμα των αγώνων του, θα πρέπει να καταλάβει κατά το κολοκυπίδιο, σε επαναλαμβάνω, που είναι θεολογική βάση, πρέπει να μετέχεις και στην ευσέβεια εκείνων των αγωνιστών. Παρακαλώ να με ακούσετε, χωρίς παρακαλώ να παραβιάσω το περιθώριο του λόγου, αν και όπως ένα ποτάμι δεν είναι δυνατόν να κλειστεί, να δοθεί σε ένα ποτήρι νερό, σε ένα ρακοκόντυρο, έτσι και ένα τέτοιο θέμα δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια μικρά ομιλία. Παρακαλώ να με προσέξετε, αδελφοί χριστιανοί, σε μια περικοπή που θα αναφέρω από την Παλαιά Διαθήκη, που νομίζω είναι ό,τι πρέπει για την περίπτωσή μας. Ο Ιουδαϊκός λαός, μας λέγει η Παλαιά Διαθήκη, πήγε εχμάλωτος στη Βαβυλώνα και έδωσε ο Θεός και ελευθερώθηκε από τον δικό του Τούρκο, τον Βαβυλώνιο και τον Περσικό δυνάστη. Και όταν ο λαός επέστρεψε από τη Βαβυλώνα, είπε το πρώτο έργο που θα κάνουμε είναι να κτίσουμε το καταστραμμένο ναό, το πυρπολιθέντα και καταστραμμένο ναό των Ιεροσολύμων. Και για τα συμβαίνοντα μετά, ποια είναι τα συμβαίνοντα, οικονομική κρίση ήρθε στον τόπο, αλλά έδωκε και παρέλυσε τα νεύρα του λαού, του ευσεβούς λαού, και δεν ήγηραν των ναών, όχι μόνον, αλλά και διαφορούσαν παντελώς για την ανέγερση του ναού που έδωκαν οι πρώτοι πατέρες των όταν ήρθαν από την εχμαλωσία. Στα χρόνια εκείνα τα δύσκολα εχάρισε ο Θεός έναν προφήτη, τον προφήτη Αγκαίο, που περιείχε τότε χώρα μικράς και μεγάλας πόλης και χωρία, και έλεγε όλο για τον ναό, να κτίσετε τον ναό, αυτό που υποσχεθήκαμε όταν ελευθερωθήκαμε από την Βαβυλώνα και επεστρέψαμε. Είναι υπόσχεση ιερά αυτή και πρέπει να εκπληρωθεί. Επαναλαμβάνω, επειδή συνέβαινε οικονομική κρίση, γι' αυτό παρεμένουν ακόμη περισσότερο την ανέγερση του ναού. Θέλω να σας διαβάσω τώρα μία περικοπή του λόγου του προφήτου Αγκαίου, που παρακαλώ θα τη βρείτε στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του. Τη διαβάζω με τα φράση για να γίνει καταληπτή. Ο προφήτης στην ομιλία του αυτού λέγει, η οικονομική κρίση για την οποία μου λέτε σαν μια πρόφαση να μην κτίσετε τον ναό, η οικονομική κρίση είναι αποτέλεσμα
διότι παραμελείτε την ανέγερση του ναού. Καταλάβατε. Το προφήτη Αγίου χειροκροτείτε. Αυτά λέει ο προφήτης. Διαβάστε την περιγραφή. Ότι η οικονομική κρίση, επαναλαμβάνω, η οποία μαστίζει τον τόπο, αυτό είναι αποτέλεσμα της καθυστερήσεως αναγέρσεως του ναού. Τον βλέπουμε εδώ καταραγμένον, υπολιθέντα, ερυπωμένον και δεν τον αναγείρομαι. Διαβάζω παρακαλώ σε πιστή μετάφραση το πρώτο κεφάλαιο στα σπίτια σας, πάτε να το διαβάσετε. Λέει ο προφήτης, ώστε εσείς κατοικείτε σε σπίτια με ξύλινη επένδυση. Τι είναι τα χρόνια ξύλινη επένδυση, ήταν πολύ τεράστιο το σπίτι. Και ο ναός του Κυρίου είναι ανοικοδόμητος. Και τώρα τα εξή σας λέγει ο Γιαχβές ο Σαββαώθ. Προσέξτε τι σας συμβαίνει. Σπέρνετε πολλά, αλλά θερίζετε λίγα. Τρώτε, αλλά δεν χορταίνετε. Ο εργάτης ρίπτει το μισθό του σε τρυπημένο βανάδιο. Επιδιώκεται πολλά, αλλά λίγα γίνονται. Τα φέρνετε αυτά τα λίγα σπίτι σαν και εγώ, λέγει ο Θεός, και εγώ με ένα φύσμα τα διασκορπίζω. Και αυτά γιατί, η οικονομική κρίση. Λόγω του ναού μου, λέγει ο Θεός, γιατί είναι ακόμη ανοικοδόμητος. Ενώ εσείς φροντίζετε ο καθένας για το σπίτι σας. Γι' αυτό δηλαδή, επειδή δεκτήσατε το ναό, γι' αυτό ο ουρανός κράτησε τη βροχή και η γη κράτησε τα προϊόντα της. Και λοιπόν, λέγει ο προφήτης τώρα, ανεβείτε στα βουνά, κόψτε ξύλα, φτιάξτε το ναό του Θεού για να δοξαστεί ο Κύριος Σαββαώθ. Με τέτοιο θερμουργό κίνημα, προφήτη Αμός, θέλει ο λαός, θέλει προφήτας. Με τέτοιο θερμουργό κίνημα, προφήτου Αμός, προφήτου Αγαίου λέγω, άρχισε ο λαός να ξυπνά από το λίθαρχο και να βάλει θεμέλιο. Όταν έβαλε θεμέλιο του ναού, έρχεται τώρα ο προφήτης πάλι Αγαίος και λέει το εξής. Κοιτάξτε τώρα πώς θα πάνε καλά τα πράγματα. Για να αποδειχθεί ότι η οικονομική κρίση πρώτη είχε αιτία του αμαρτήματος που δεν χτίσατε ναό, κοιτάξτε τώρα πώς θα πάνε τα πράγματα, πώς θα φύγει η οικονομική κρίση, ακριβώς γιατί έρχεται ευλογία για το θεμέλιο του λίθου του ναού. Λέγει λοιπόν ο προφήτης σε άλλο κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, αυτά που είπα στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, ήταν στο δεύτερο κεφάλαιο, λέγει. Τώρα προσέξτε τι θα συμβεί. Προτού να βάλετε λιθάρι πάνω στο λιθάρι για τον νόμο του Θεού, τι γινόταν. Υπολογίζατε συγκομιδή από 20 σεά. Σεά στα εβραϊκά είναι μέτρο μετρήσεως των συμπυρών. Υπολογίζατε συγκομιδή από 20 σεά και γίνονταν 10. Υπολόγιζαν 20, 10, οικονομική κρίση. Προσέξτε τώρα από την ημέρα αυτή που βάλατε θεμέλιο για τον ναό, από την ημέρα αυτή και πέρα τι θα συμβεί. Δεν θα υπάρξει εποχή κατά την οποία το αβέλι και η σιγά και η ροδιά και η ελιά θα παράγουν καρπό. Από την ημέρα αυτή θα δώσω ευλογία, λέγει ο Θεός. Νομίζω η περικοπή αυτή είναι ότι πρέπει για την περίπτωσή μας. Προσέξουμε το σύνδεσμο που κάνει ο προφήτης την οικονομική κρίση της εποχής με την αμαρτία της μη αναγέρσεως του ναού. Τώρα, επειδή ήρθαμε για μετάνοια, θέλω να χτυπήσω ακόμη περισσότερο την αμαρτία μας, γιατί και να πω ότι δεν δικαιολογούμεθα. Πώς το λέγει εκεί το πολιτική που λέει «Ελέησον εμάς και ελέησον εμάς». Πάσης γάρα απολογίας απορούντες, δεν έχουμε πάσης γάρα απολογίας απορούντες, δεν έχουμε απολογία να προσάγουμε. Δεν υπάρχει απολογία για την αμαρτία μας αυτή,
Και για μας τώρα, γιατί έχουμε άριστα παραδείγματα των προγόνων μας. Στην επαρχία που εργάζομαι, αδελφοί χριστιανοί, Δευτέρα Έδρα είναι οι Μεγαλόπολες. Κοντά στη Μεγαλόπολη, 5-7 λεπτά από τη Μεγαλόπολη, είναι ένα μικρό χωριό που λέγεται Εκκλησούλα. Μικρό χωριό, αλλά έβγαλε ένα Άγιο Άντρα, Άγιο Ιεράρχη τα τελευταία έτη. Το μακαριστό σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας, τον κυρό Ιερόθεο, το οποίο αξιώθηκα να φιλήσω τα χέρια του. Λοιπόν, στο χωριό αυτό κυνηγούσαν οι Τούρκοι τον Κολοκοτρώνη. Αν δεν είχαμε σένα, δεν θα είχαμε πατρίδα ελευθέρα. Λοιπόν, μόνος ο Κολοκοτρώνης και τον κυνηγούσε συμμορία 50 Τούρκοι να τον πιάσουν. Έπιασαν τον Κολοκοτρώνη, πάει ο αγώνας. Κολοκοτρώνης κρύφτηκε σε μια κουφάλα δέντρο που δείχνουν ακόμη το δέντρο, χωρίς να υπάρχει όμως, δείχνουν δηλαδή την τοποθεσία, χωρίς να υπάρχει το δέντρο, σε μια κουφάλα εκεί κρύφτηκε. Χτύπαγε η καρδιά του. Παναγία μου, έλεγε. Παναγία μου, μη με πιάσουν οι Τούρκοι. Μη με πιάσουν οι Τούρκοι. Χριστιανοί μου, το λένε οι γέροντες εκεί. Οι Τούρκοι πήγαιναν γύρω-γύρω από την κουφάλα, αλλά στραβωμάρατος δεν τον είδα τον Κολοκοτρώνη. Πάμε, φεύγουμε. Κολοκοτρώνης τότε στο κύριο είπε: Παναγία μου, μη με δουν και εγώ θα σου κάνω στον τόπο αυτό μία εκκλησία. Λευθερώθηκε, την κλείδωσε και άφησε από την άλλη μέρα κιόλας να κάνει την εκκλησία που το κόστη ήταν, δεν μπορούσε πολλά, δεν είχε πολλά. Μικρούνα ήταν η εκκλησία, γι' αυτό και την είπαν Εκκλησούλα και το χωριό πήρε το όνομα από το χωριό, από το τάμα αυτό του Κολοκοτρώνη. Εξεπλήρωσε αμέσως το τάμα του. Γιατί έτσι λέει η Αγία Γραφή. Ακούστε τι λέγει επιλέξει η Αγία Γραφή. Εάν έξι ευχήν Κυρίων ο Θεός σου, αν υποσχεθείς για να τάμα στο Θεό σου, ου χρονείς θα το δούνε αυτοί. Ελάς, ελάς, 184 χρόνια να εκπληρώσεις το τάμα. Και ο Θεός λέει, αποδούνε αυτήν την ευχή ότι εξηγών εξηγήσει Κύριος ο Θεός σου παρά σου εσύ αμαρτία. Θα παραλείψω τα άλλα παραδείγματα ταμά των αγωνιστών του 21 και θα αναφέρω ένα παράδειγμα από τον ευγενέστερο αγωνιστή του 21, τον ήρωα Μακρυγιάννη. Αξιώθηκα να πάω στο χωριό του όταν ήμαν ιεροκήρυκα στην Φωκίδα, το Κροκύλιον Δωρίδος. Στο πράσινο βυθισμένο. Δεν είχε παπά το χωριό αυτό. Ήταν η μέρα του Σταυρού που πήγα να τους κάνω Θεία Λειτουργία. Έξω από το χωριό ήταν το άγαλμα πρωτομή του Μακρυγιάννη και έγραφε στην πινακίδα στο μάρμαρο κάτω: «Η μάνα μου με γέννησε στα χωράφια και με τήληξε με καλαμποκές». Άντε κλινικές των Αθηνών, λέω. «Η μάνα μου με γέννησε στα χωράφια και με τήληξε με καλαμποκές». Λοιπόν, ο Μακρυγιάννης ήταν αμούστακο παιδί, 16 ετών, όταν έφαγε ένα γερό ξύλο από το αφεντικό του, πήγε και δούλεψε. Είχε ένα αφεντικό φίλο του Πασά, Έλληνα, αλλά φίλο του Πασά. Κάποτε λοιπόν έφαγε ένα γερό ξύλο και παραπονεμένος, περιφρονημένος, δαρμένος, πήγε στον Αγιάννη της Δεσποίνας, το παλαιό μοναστήρι, όσοι ξέρουν από Φωκίδα. Λοιπόν, πήγε και έκανε την εξής προσευχή, που τη γράφουν τα απομνημονεύματά του. «Αγιάννη μου, βοήθησέ με να γίνω ένας άνθρωπος της προκοπής.
να βοηθήσω κι εγώ την πατρίδα και σου υπόσχομαι να σου φέρω ένα σημαίνιο καντήλι που όμοιό του δεν θα υπάρχει άλλο σε καμιά εκκλησία. Βοήθησέ με, Αγιάννη, και θα δεις ότι δεν θα ξεχάσω το τάμα μου. Το γράφουν τα υπομνήματά του. Πραγματικά, χριστιανοί μου, εκείνη η προσευχή ήταν θερμή. Τον Αγιάννη τον είπε φίλο του στην προσευχή του. Φίλε μου, Αγιάννη. Λοιπόν, η θερμή προσευχή έγινε προκοπής, αγωνιστής μεγάλος. Και ακούστε τώρα τι γράφει στα απομνήματά του. Έφτιαξα του Φέκη ασημένιο πιστόλες και άρματα και ένα καντήλι καλό και αρματωμένος καλά, δηλαδή πήγαινε ντυμένος, θα έκανε το τάγμα του ντυμένος και αρματωμένος καλά και συγγυρισμένος, το πήρα και το πήγα στο προστάτη μου και τον ευεργέτη μου και τον αληθινό μου φίλο τον Αγιάννη και σώζεται μέχρι τη σήμερα. Έχει και το όνομά του γραμμένο στο καθήκη. Και τον προσκύνησα με δάκρυα από μέσα από τα σπλάκια μου, ότι θυμήθηκα όλες μου τις αδεφορικορίες όπου δοκίμασα και άλλα τέτοια παραδείγματα, αδελφοί χριστιανοί. Άρα δεν δικαιολογούμεθα. Και επειδή είπα για τον Μακριάννη, επειδή έβλεπε ότι αργεί να γίνει ο ναός του τάματος και τα έβαλε με τον βασιλιά τον Όθωνα και ακούστε τι του έλεγε. Σας πω τι του έλεγε. Του έλεγε του Όθωνα τον βασιλιά, η μεγαλειώτη σου έκανε παλάτι αλλά την εκκλησιά του Χριστού δεν την έκανες ακόμα. Μην απορείτε για αυτή τη γλώσσα. Μην απορείτε για αυτή τη γλώσσα. Τέτοια γλώσσα είχαν οι αγωνιστές και μάλιστα ο Μακριγιάννης. Ο ίδιος έλεγε, έχω δυο τσέπες, αδελφοί μου. Η μια τσέπη λέει αλήθειες, η άλλη λέει ψέματα. Από ποια τσέπη θέλετε να σας πω? Αλήθειες λένε από κάτω. Αφού θέλετε αλήθειες, ετοιμαστείτε να τις ακούσετε. Λοιπόν, να μην αργοπορώ γιατί μου φάγατε χρόνο με τα χειροκροτήματα. Θέλω σε ένα-δύο λεπτά. Θέλω σε ένα-δύο λεπτά να σας ερμηνεύσω έναν στίχο από την Αγία Γραφή, επειδή μετά μας συγχωρεί η Παναγία μας που δεν πήγαμε σήμερα στο Πεντηκοστικό Εσπερινό. Είναι περίοδο μετανοίας. Να σας ερμηνεύσω ένα στίχο από τον Ψαλμό Μετανοίας που το ξέρετε όλοι, από το Λεϊσό Μεθόδος. Η ερμηνεία του στίχου είναι σχετική με την ομιλία. Στο ψαλμό αυτό ο ποιητής παρακαλεί «Ελεήμον ελεϊσό με Θεό» ζητάει κατά το μέγα ελεός αισθάνεται βαρύ το αμαρτημά του και κατά το πλήθος των εκτιμών εξάλειψαν το νομίμα. Και λέει και πάλι λέει παρακάτω λέει και διάφορα, επανέρχεται στο πρώτο αίτημα υπεραφέσεως των αμαρτιών και τελικά λέει κάτι το πολύ ωραίο. Εάν ο Θεός μου δώσει τη χαρά και συγχωρεθούν τα αμαρτήματά μου. Ησυχία, ησυχία. Εάν ο Θεός μου δώσει τη χαρά και νιώσω την άφεση των αμαρτιών μου, τι θα δώσω εγώ στο Θεό, τι θα δώσω. Εσείς τι θα λέγετε ότι δίνετε στο Θεό? Ακούτε τι λέει ο ποιητής. Εάν νιώσω τη χαρά ότι ο Θεός μου άφεσε την αμαρτία μου, συγχώρεσε την αμαρτία μου, τότε εγώ θα γίνω ιεραπόστολος, θα γίνω ιεροκήρυκας, θα πάω να βρω και άλλους σαν και εμένα αμαρτωλούς και θα τους πω, ο Θεός είναι αγάπη, θέλει μετάνοια, διδάξω ανώμους τα σωτού σου, θα πάω να βρω ανώμους. Και διδάξω, θα γίνω ιεροκήρυκας και το αποτέλεσμα θα γίνει ασεβείς επιστρέψεις, θα γυρίσουν όλοι στο Θεό. Παρακάτω, παρακάτω,
έχουμε ένα περίεργο στίχο. Γιατί λέει, απαντά στην απορία, γιατί ο ποιητής μας, αφού τότε σαν τάματα στο Θεό, έλεγαν οι Ιουδαϊκοί, η Παλαιά Διαθήκη, μετά, θα φέρουν κολοκαυτώματα, θα φέρουν βόας, πρόβατα, έλεον, αυτή θα ήταν η προσφορά στο Θεό. Γιατί ο ποιητής, λέγουν διερωτώνται οι ερμηνευτές, γιατί ο ποιητής δεν λέει θα κάνει τη άθλη προσφορά, αλλά λέγει θα γίνει, θα πει λόγο σε αμαρτωλούς. Το λέει παρακάτω γιατί. Γιατί η Ιερουσαλήμ είναι κατεστραμμένη και δεν υπάρχει ναό στα Ιεροσόλυμα να προσφέρουμε προσφορές, θυσία. Λοιπόν προσευχή, αγάθινον Κύριε, πώς λέει, τι είναι, αγάθινον Κύριε, την ευδοκία, εν τη ευδοκία ως θυσιών και υποδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό, ησυχία, ησυχία. Επειδή λοιπόν η Ιερουσαλήμ είναι καταστραμμένη και δεν έχει ναό, δεν έχει ναό η Ιερουσαλήμ, δεν αναγέρθηκε ακόμη ο ναός, γι' αυτό ο ποιητής μας, αφού δεν υπάρχει θυσιαστήριο να προσφέρουμε ολοκαυτώματα, κάνουμε άλλη προσφορά. Και γι' αυτό λέγει, αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε, ανίσουση του ρήματος αναφέρω επί των θυσιαστήριών σου γνώστους και λέγουμε τελειώνουμε με προσευχή φώτισέ μας Χριστέ αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Ελλάδα μας και υποδομηθεί το ναό του τάματος υποδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ υποδομηθεί το ναό όπως είπαν οι ομιλητές πρέπει να είναι σε επιφανέ σημείο ώστε το παιδάκι να λέει μαμά, μαμά τι είναι αυτό το κτίριο το μεγάλο και η ευσεβής μανούλα να λέει αυτό το που βλέπεις παιδάκι μου είναι εκκλησά του Χριστού και της Παναγιάς είμαι κάποτε δουλωμένη και υποσχεθήκαμε να κάνουμε μεγάλη εκκλησία και να είναι εκκλησά που τιμάμε Χριστό και Παναγία για την ευθεριά μας αγάθινον Κύριε την Ελλάδα μας και οικοδομηθεί το όνομα Αμήν. Δεν υπάρχει λόγος ευχαριστίας στον Άγιο Ιεράρχη Γόρδιας Μεγαλοπόλεως του οποίου η καρδιά βράζει από αγάπη Χριστού και αυτή την αγάπη δεν την απέκτησε τώρα. Την είχε από τα νεανικά του χρόνια από τότε που τον απολαμβάναμε λαϊκό ακόμη να κηρύττει στη ζωδό πηγή 44 κοντά στον πατέρα Αγουστίνο. Ευχόμεθα για πολλά χρόνια να τον αξιώνει ο Θεός να μεταδίδει αυτή τη ζέση πίστεως σε όλο τον ορθόδοξο και μόνο πλήρωμα και να βοηθήσει ο Θεός να έρθει και το πλήρωμα του χρόνου σύντομα να αποκτήσουμε αυτόν τον ευλογημένο ναό τον οποίο όλοι επιθυμούμε τον τάμα του έθνου μας. Δοχητέμενο! Σαφώς δοχητέμενος. Όχι! Και η Αγία Σοφιά να λειτουργήσει και η Θεολογική Σχολή της Κάρτη να λειτουργήσει και όχι να μας ζητάνε ανταλλάγματα για πράγματα τα οποία είναι δεδομένα. Παρακαλώ.